Πλάτωνος Μαλαφέκας. Έκανα μια πονηριά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Για άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Ανάπτυξη, αλλά και για τα θέματα τα οποία απασχολούν και είναι η αγωνία, αν θέλετε, για το πώς θα πάει φέτος ο ελληνικός τουρισμός. Ο ελληνικός τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, είναι ο μεγάλος κουμπαράς της Ελλάδας, όπου από αυτόν αντλούμε όλοι δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, ελπίζουμε και ευελπιστούμε φέτος ο τουρισμός να πάει καλύτερα τουλάχιστον από πέρυσι και να ξεπεράσουμε κάθε προσδοκίες. Ο τουρισμός έχει υποστεί μεγάλη ήττα, να το πούμε έτσι, έχει υποστεί μεγάλες απώλειες λόγω της πανδημίας, λόγω του COVID, και στη μία ώρα που θα έχουμε μπροστά μας θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο μπορούν να τεθούν από τη βάση και τα νέα θεμέλια που πρέπει να χτιστούν για να μπορέσει ο τουρισμός να αναπτυχθεί, να μπορέσει να απολέσει, να κερδίσει τις δυνάμεις που έχει χάσει. Βεβαίως, για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, με αυτούς που ζουν και εργάζονται μέσα στον τουρισμό. Είναι το DNA τους, θα λέγαμε, ο τουρισμός, και μπορούν να μας πούν με επιχειρήματα και με τεκμηριωμένες προτάσεις αυτά που έχει ανάγκη ο τουρισμός φέτος. Γι' αυτό και λοιπόν θα συνομιλήσουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας, έστω και με τον τρόπο, τον μοντέρνο τρόπο, τον τρόπο του διαδικτύου. Ελπίζω και ο τουρισμός να μην είναι μέσω διαδικτύου στο μέλλον. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, ελπίζουμε λοιπόν να είναι καλύτερα από κάθε άλλες φορές. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε κοντά μας μέσω του διαδικτύου τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον οποίον και ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον βλέπουμε. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν μας ακούγεστε. Καλησπέρα λέω σε όλες και όλους. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μαρή Δασκαλαντονάκη, η οποία είναι CEO της γνωστής αλυσίδας του Γκρεκοτέλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δασκαλαντονάκη, που είστε και εσείς κοντά μας. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Και βεβαίως να καλησπερίσουμε εδώ διαζώσεις τον κύριο Άγγελο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ξενοδοχειακής Μονάδας των Αλντεμάρ, των γνωστών ξενοδοχείων Αλντεμάρ. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου που είμαι εδώ. Και ο κύριος Γιάννης Παπάς, διευθυντής των Mediterranean Regionion, ο οποίος είναι γνωστός και επίσης για τις απόψεις που εκφράζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για τον τουρισμό. Είναι απόψεις οι οποίες κατά τεκμήριο δίνουν το δρόμο, δείχνουν με το φως αυτό το πώς θα πρέπει να πορευτούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε. Θα περιμένουμε και στην παρέα μας και την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Άτζελα Γκερέκου. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αγγελόπουλε και κύριε Παπά, από τον Υπουργό Τουρισμού, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα για 10 λεπτά περίπου να μας πει πού βαδίζει ο ελληνικός τουρισμός με τα σημερινά δεδομένα, κύριε Υπουργέ, και τι περιμένουμε αν όλα πάνε καλά. Καταρχήν να ευχαριστήσω ξανά, έτσι, και πιο ουσιαστικό λόγο, τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου. Ένα συνέδριο που χρειάζεται να γίνεται ώστε να μπορούν οι φωνές, ιδιαίτερα των συγκεκριμένων περιοχών γύρω από τις οποίες επικεντρώνεται το Περιφερειακό Συνέδριο, να μαζεύονται αυτές οι φωνές και να μπορεί να υπάρχει ένας προγραμματισμός, ένας συντονισμός, ένας συγκερασμός απόψεων, για να μπορεί φυσικά να βλέπουμε και το μέλλον με αισιοδοξία. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη, έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή την αισιοδοξία, ιδιαίτερα σε μια χρονιά η οποία είναι η δεύτερη χρονιά η οποία θα επηρεαστεί ουσιαστικά και καταλυτικά από την πανδημία. Ο τουρισμός εν γέννη έχει πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία αυτή, γιατί είναι μια βιομηχανία η οποία εξαρτιέται από την δυνατότητα μετακίνησης, από τη δυνατότητα ταξιδιών, είτε μεσαίας απόστασης είτε και μεγάλης απόστασης, και αυτή η δυνατότητα
τέθηκε ένα αμφιβόλο με μια σειρά από περιορισμούς που ήταν αναγκαίοι, κρίθηκαν από τις κυβερνήσεις αναγκαίοι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την νόσο αυτή η οποία όλοι μαζί πολεμάμε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, η χώρα μας φυσικά είναι μια χώρα η οποία και θέλει την επανεκκίνηση του τουρισμού αλλά και γενικότερα της οικονομίας και δεν έχει μια στρατηγική η οποία κατά την άποψή μου δεν έχει λειτουργήσει και πουθενά, μια στρατηγική μηδενισμού των κρουσμάτων με το να κρατήσουμε όλο τον κόσμο κλεισμένο στα σπίτια του για 1,5 ή και 2 χρόνια μέχρι να περάσει αυτή η πανδημία. Αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν εφικτό και συνεπώς έπρεπε και από πέρσι να βρούμε εκείνα τα κατάλληλα συστήματα, εκείνες τις κατάλληλες καινοτομίες, εκείνες τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ώστε να μπορέσει με ασφάλεια να ξεκινήσει ο τουρισμός. Είδαμε λοιπόν πέρσι ότι αυτό έγινε με ένα ολόκληρο πλέγμα δράσεων από τα υγειονομικά πρωτόκολλα μέχρι τους ελέγχους στα σύνορα, μέχρι τα συστήματά μας στα σύνορα, ώστε τα τεστ που χρησιμοποιούσαμε να έχουν ουσιαστική αποτελεσματικότητα, και είδαμε ότι το στίχημα της ποιότητας πέρσι η χώρα μας το κέρδισε. Το κέρδισε γιατί μια σειρά από ιδιωτικές επιχειρήσεις βραβεύτηκαν για την ποιότητα αλλά και την ασφάλεια, το αίσθημα ασφάλειας που προσέφεραν. Και το κερδίσαμε γιατί όλοι οι ιδιωτικοί κυρίως φορείς επέλεξαν να δείξουν απόλυτη υπευθυνότητα, απόλυτη προσήλωση στα πρωτόκολλα αυτά και εγώ τουλάχιστον δεν είδα ούτε ένα ξενοδοχείο να κάνει εκπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο υλοποιούσαμε τα μέτρα. Όσο και αν δύσκολα ήταν αυτά, όσο και αν συνεπαγόντουσαν αύξηση κόστους, όσο ό,τι και αν χρειαζόταν για να γίνει. Αυτό εξάλλου και ο πελάτης το απαιτούσε και το απέτησε. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν φυσικά και να παίρνουμε αυτά τα βραβεία που σας είπα, είτε ιδιωτικοί φορείς, είτε δημόσιοι φορείς, ακόμα και το Υπουργείο Τουρισμού. Και τελικά να μεταδίδουμε το μήνυμα της ασφάλειας σε όλες τις χώρες. Έχω κάνει φέτος μια σειρά από ταξίδια μιλώντας με την αγορά σε κάθε χώρα και αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα που το πήρα. Θα σας δώσω έτσι ανεκδοτολογικά το παράδειγμα της Γαλλίας. Μου λένε όλοι ότι ενώ υπάρχει μια προσπάθεια τεράστια και έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να κρατήσει τους Γάλλους σε μεγάλο βαθμό, εγώ θα σας έλεγα, επιτυχημένη στη χώρα τους σε μια έτσι κίνηση προστατευτισμού και συγκράτησης του ισοζυγίου για να μην βγουν από τη Γαλλία. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν πέρσι στη χώρα μας γύρισαν με αυτές τις καλύτερες εντυπώσεις και είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πολύ θετικό ρεύμα ώστε η χώρα μας να είναι η νούμερο ένα προορισμός για τους Γάλλους φέτος. Τώρα κλείνω λέγοντας ότι φέτος η χώρα μας πήρε μια ουσιαστική απόφαση υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η απόφαση αυτή ήταν ότι θα δίναμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και σε σχέση με το πρωτόκολλα και τον τρόπο που θα ανοίγουμε, αλλά και σε σχέση με τις ημερομηνίες και το τι θα συνέβαινε πότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλος ο κόσμος πια ξέρει πότε ανοίξαμε, πώς ανοίξαμε, με ποιο τρόπο το υλοποιούμε. Από πέρσι είδαμε τα ζητήματα εκεί κατανόησης και θα σας δώσω το μικρότερο, αλλά πολύ ουσιαστικό. Οι άνθρωποι του τουρισμού μπορούν να το καταλάβουν. Το travel.gr είναι μεταφρασμένο σε 9 γλώσσες και προσθέτουμε όλες τις γλώσσες που μας ενδιαφέρουν, από σέρβικα, τσέχικα, ρώσικα, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά κτλ. Και γιατί θέλουμε φέτος να έχουμε μια εμπειρία φιλικότερη και πολύ πιο απλή στον τρόπο με τον οποίο κάποιος έρχεται στη χώρα μας. Κλείνω λέγοντας ότι όλοι οι ονοί είναι καλοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει με την νόσο και με την υγεία. Πρέπει να διατηρήσουμε το μήνυμα της αυστηρότητας των μέτρων, των πρωτοκόλων ακόμα, το μήνυμα του να τρέξουμε όλοι να εμβολιαστούμε πολύ ισχυρό, γιατί αυτά τα δύο μηνύματα είναι που θα μας κρατήσουν υγειονομικά ασφαλείς και άρα να έχουμε, ας πω και αυτή τη λέξη, να έχουμε την πολυτέλεια να μπορούμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα υγείας.
Αυτό λοιπόν που θέλω να μείνει μαζί μας είναι αυτό ακριβώς το μήνυμα και να το δούμε από δύο πλευρές. Από τη θετική του πλευρά, η χώρα μας αύξησε το ρυθμό μείωσης των κρουσμάτων από τότε που ανοίξαμε. Έχει επιταχυνθεί η μείωση των κρουσμάτων από τότε που είμαστε ανοιχτοί. Αυτό δείχνει πόσο καλά το σχεδιάσαμε το σύστημά μας και πόσο καλά το υλοποιούμε. Και το αρνητικό παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία ακριβώς για λόγους εσωτερικούς, σας διαβεβαιώ, επειδή έχει και νιώθει μια ανασφάλεια στο κατά πόσο ελέγχει τις μεταλλάξεις, ιδιαίτερα την Ινδική, για τους δικούς τους λόγους που ενδεχομένως δεν είναι της παρούσης, είναι αναγκασμένη να κλειστεί ακόμα περισσότερο στον εαυτό της, είναι αναγκασμένη να πάρει μέτρα που ουσιαστικά αποθαρρύνουν στην πραγματικότητα κάθε είδους ταξιδιού. Αυτό ευτυχώς δεν είναι κάτι που συμβαίνει στη χώρα μας και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε κάποιο βαθμό. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Έχει προσθεθεί στην καλή μας παρέα και η πρόεδρος του ΕΟΤ, η κυρία Άντζελα Αγκερέκου. Την καλωσορίζουμε και εκείνη με την σειρά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Αγκερέκου. Θα θέλαμε. Μας ακούτε? Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα ήθελα... σήμερα γενικότερα για την γιορτή αυτή που έχουμε, την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, και να βυθούμε του χρόνου να μιλάμε για ποσοστά που θα πλησιάζουν στους στόχους που έχουμε βάλει. Καλύτερα δηλαδή ποσοστά. Έτσι ακριβώς, μιας και ξεκινήσαμε αυτή την ωραία συζήτηση, θα ήθελα να ξεκινήσω και από εσάς ως την πρώτη κυρία της παρέας και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με την κυρία Δασκαλαντονάκη. Θα θέλαμε λοιπόν ως εκπρόσωπος, ως πρόεδρος του τουρισμού στον κομμάτι του ΕΟΤ, να μας πείτε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και πώς εσείς από τη δική σας πλευρά τροφοδοτείτε τον ελληνικό τουρισμό, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλό συμπέρασμα και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τι χρόνο έχω? Έχετε περίπου 8 με 10 λεπτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μοιραστώ μαζί μου τις σκέψεις και τις δράσεις μας. Αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Χάρη, ήδη ο Υπουργός έχει αναπτύξει εξαιρετικά καλά συμπυκνωμένα και μας έχει δώσει την εικόνα που έχουμε σήμερα, που μπορούμε εκεί να βασιστούμε, είναι τα θεμέλια για τον φετινό τουρισμό, ελληνικό τουρισμό. Όμως καλωσορίζω βέβαια ή μάλλον χαιρετώ και όλους τους υπέροχους φίλους εκεί και εξαιρετικούς συνομιλητές που βρίσκονται σήμερα στο πάνελ σας. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρισκόμαστε σε αυτήν έστω και digital online, και συγγνώμη για την πάσα φωνή, είναι λίγο η λίμωξη του λαιμού. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν είναι και μαζί σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί βρισκόμαστε έστω και έτσι σε μια ιδιαίτερη περιφέρεια της χώρας μας. Πολλά υποσχόμενη για το μέλλον σε σχέση με το νέο μοντέλο τουρισμού και τις νέες συνθήκες. Δεδομένου ότι η Δυτική Ελλάδα έχει το 2% μόνο του ΑΕΠ του περιφερειακού στον τουρισμό, και αντιλαμβάνεστε πόσο μπορεί πολύ να προχωρήσει. Και μάλιστα, επειδή δεν έχει ένα φθαρμένο υλικό, ένα γερασμένο, αν θέλετε, προϊόν, μπορεί πραγματικά να χτίσει σε αυτούς τους νέους δρόμους της αειφορίας με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό. Σκέφτομαι λοιπόν ότι άραγε μέσα σε αυτές τις συνθήκες διαμορφώνουμε το μέλλον μας ή το μέλλον μας μας διαμορφώνει. Γιατί η πανδημία πραγματικά λειτουργήσε και σαν επιτακτητής πολλών αυτών που θα έπρεπε ίσως να είχαμε σκεφτεί να κάνει γρηγορότερα, παρόλο που έχουν γίνει πολλά βήματα πριν, αλλά έχει επηρεάσει την κοινωνία, την οικονομία, δραματικά, αξίες, ήθη, έθιμα, ακόμη και τη θρησκεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κρίση ήρθε και δεν θα περάσει έτσι εύκολα αν εμείς δεν σταθούμε απέναντι σε αυτή την κρίση δημιουργική και δεν αδράξουμε και τις ευκαιρίες που μας δίνονται μέσα από αυτή την κρίση. Δεν είναι βέβαια, είναι μάλιστα ορθολογικό ότι όλοι μας στοχεύουμε παγκοσμίως πια στους στόχους της αειφορίας. Να μην θυμίσω φυσικά τους 17 στόχους των ΗΕ, βάσει των οποίων κάθε χώρα πρέπει να αποκτήσει σαφή εικόνα της γενικής πατάλης όσον αφορά τους φυσικούς της πόρους και να κατακτήσει μέχρι το 50% αυτής της προσπάθειας τα επόμενα χρόνια. Δύσκολο στοίχημα, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε. Αν σκεφτούμε όμως το παρελθόν, θα δούμε και είμαστε πραγματικά έντιμοι με τον εαυτό μας, πρώτα απ' όλα ειλικρινείς. Έχουν γίνει πολλά λάθη και παραλήψεις όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με τα πολύ θετικά που έχουν γίνει, τόσο από τους δημόσιους φορείς, όσο και από τις επιχειρήσεις, τόσο από το τουρισμό, όσο και γενικότερα. Και τι εννοώ με αυτό?
υπήρχε σε ένα κομμάτι μια έλλειψη οράματος, σαν να είχαμε επαναπαυθεί σε αυτό το καράβι που λεγόταν ελληνικός τουρισμός και τόσο δυνατά πήγαινε όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες. Επίσης, η εταιρική κουλτούρα δεν είχε αναπτυχθεί αρκετά. Ναι, αλλά όχι αρκετά. Τεχνολογική εξέλιξη, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, η διαχείριση κρίσης. Όλα αυτά λοιπόν, ή μάλλον είναι μερικά από τα λάθη, θα έλεγε κανείς, από τις παραλήψεις που είχαμε παρατηρήσει και που τώρα έρχεται αυτή η πανδημία να μας πει ότι όλα αυτά θα πρέπει με ταχύ ρυθμό, χωρίς βιασύνη και να μην κάνουμε και άλλα λάθη, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά με τα νέα tools, με τα νέα εργαλεία που έχουμε, τη μεθοδολογία και όλα αυτά που μας δίνει και η νέα τεχνολογία. Επιπλέον να προσθέσω ότι το ESG, το Environmental Social Governance Indicator, ο δείκτης της αξιολόγησης κινδύνου σε δάνεια και επενδύσεις, που προϋποθέτει ένα ευρύτερο μετασχηματισμό της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με σκοπό τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μπορούν να βρουν ισχυρούς υποστηρικτές μέσα από το οικοσύστημα των επίδρασης και αντιστάθμισης, όπως είναι Impact Investors και των τραπεζικών δανειοδοτήσεων, με κριτήρια τα ESG. Είναι εργαλεία που καλούμαστε να αξιοποιήσουμε και επιχειρηματικότητα πάρα πολύ. Υπάρχει επίσης, παρατηρούμε ότι μέσα από έρευνες αλλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς που έχω και εγώ ασχοληθεί αλλά και αναφέρω πολύ συχνά, ένα σημαντικό επενδυτικό κενό στην οικονομία και στην αγορά είναι το ανεκμετάλλευτο κυκλικό δυναμικό των επιχειρήσεων, ειδικά στη μεταποίηση και στον αγροδιατροφικό τομέα. Και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, σε όλη την Ελλάδα, στις βιομηχανικές ζώνες, στις αγροτικές περιοχές, συναντάμε εξαγωγής και σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες, εντοπίζοντας πολλές εξαιρετικές περιπτώσεις startups σε αυτή τη νέα διάσταση και τη σύνδεση, αν θέλετε, της τουρισμού με τον μεταποιητικό τομέα, με τα αγροτικά προϊόντα. Οφείλουν να λειτουργήσουν λοιπόν αυτοί οι επενδυτές ως συνδιαμορφωτές αυτού της νέας εποχής στο τι σημαίνει και τι θα σημαίνει ελληνικός τουρισμός στο γίγνεσθε, στο ελληνικό αλλά και παγκόσμιο γίγνεσθε για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί. Επίσης, οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μαζί με τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ δίνουν και αυτά, τι δίνουν, ένα πράσινο μετασχηματισμό, μια πράσινη καθοδήγηση σε όλες τις κινήσεις μας. Στόχος της κυβέρνησης, όπως ξέρετε, για όλους μας, ο οποίος αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων έως το 2030, με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και ιδιωτικά κεφάλαια. Εξαιρετικός στόχος. Και ερχόμαστε τώρα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, όπως ξέρετε, στη Γλασκόβη, θα λάβει η χώρα η διάσκεψη για το κλίμα COP26. Αυτή λοιπόν η διάσκεψη είναι πολύ σημαντική και αφορά όλους μας. Εστιάζει σε τρεις κρίσιμους μετασχηματισμούς και υπολογίζεται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην προσπάθεια ανάρτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ενέργεια, παραγωγή τροφίμων, αστική ανθεκτικότητα, βιώσιμες μετακινήσεις. Αυτοί λοιπόν οι τρεις τομείς συγκεντρώνουν γύρω τους εντυπωσιακή επιχειρηματική καινοτομία. Ευκαιρία και για μας την Ελλάδα να εξειδικευτούν και να εκπαιδευτούν και οι νέοι άνθρωποι μας με εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς για να καινοτομήσουν στην επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα τώρα λίγο, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο φυσικά, αν και είναι τεράστιο το κεφάλαιο αυτό, γιατί ξέρετε, το να κάνουμε debate, δημιουργικά debate είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όταν μιλάμε όμως για action και για δράσεις, είναι ακόμη σημαντικότερο τώρα, όταν μιλάμε για εφορία και βιωσιμότητα. Τι κάνουμε λοιπόν, ποια είναι η στοχοθέτησή μας και η στοχοπροσήλωσή μας. Ερχόμαστε λοιπόν στην οικονομία της φιλοξενίας, που μας απασχολεί πολύ, και ταξιδιωτική βιομηχανία. Όπως είπε και ο Υπουργός, είναι από τους πιο σημαντικούς άξονες μας, φυσικά. Και εδώ είναι η ώρα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις βαθύτερες έννοιες για το τι είναι ο τουρισμός στην ουσία του. Γιατί ο τουρισμός δεν είναι κάτι απλά αφηρημένο, αν θέλετε, μόνο ερχόμαστε, κάνουμε διακοπές, κουραζόμαστε στο ξενοδοχείο, τρώμε, διασκεδάζουμε και τελειώσαμε. Είναι κάθε τόπος ξεχωριστά. Είναι οι θάλασσες, είναι η διατροφή, είναι η εμπειρία του τόπου, είναι οι φωτιαστικές αλυσίδες, είναι η διαχείριση αποβλήτων, είναι η βιοποικιλότητα, είναι οι μεταφορές, είναι ο σεβασμός στη ζωή, είναι η υποχικότητα σε όλους τους τομείς της, είναι ο σεβασμός στους κατοίκους και στον πολιτισμό τον ιδιαίτερο.
Είναι η ώρα λοιπόν για όλα αυτά να προσθέσουμε μια λέξη πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Είναι indicators, η λέξη indicator, η λέξη δείκτης μετρήσεων αποτελεσμάτων. Μόνο τότε πιστεύω και έχουμε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια το Υπουργείο σαφώς του τουρισμού και όταν από την άλλη πλευρά με το digitalization και όλη αυτή την συνολική αναπροσαρμογή του. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Και αυτοί οι δείκτες των μετρήσιμων αποτελεσμάτων, αυτοί είναι που θα μας οδηγήσουν στο τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να μετασχηματιστούμε σε αηφόρο προορισμό και να έχουμε αηφόρο τουρισμό. Η αηφορία στον τουρισμό δεν είναι φιλοσοφία που απλά μας αρέσει να εκφράζουμε τρανταχτές όλοι μας απόψεις, ιδέες και είναι και πολύ όμορφα λόγια γιατί έχει και ένα φιλοσοφικό θεώρημα. Η αηφορία αποτελεί υψηλότατο δείκτη ανταγωνιστικότητας και έτσι πρέπει και οφείλουμε να τη βλέπουμε πλέον. Θέλει στρατηγική, μεθολογία, όπως ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε και θέλει την αξιοποίηση και όχι υπερεκμετάλλευση των πόρων μας. Θέλει να αναδιπλωθούμε λίγο. Θέλει μελέτη φέρουσας ικανότητας του κάθε τόπου. Πόσο χωράει, πόσο μπορεί να αντέξει, να μην χαλάσει όλο το περιβάλλον του. Θέλει χωροταξικό τουρισμό που ευτυχώς μετά από πάρα πολλά χρόνια τώρα είναι πολύ, στο πλησιέστερο σημείο αυτό να γίνει. Όμως θα ήθελα επίσης να πω και κάτι που είναι πολύ απλό, αλλά θα πρέπει να αλλάξει και όλη η νοοτροπία. Πώς μπορεί να μιλήσεις για εφορία, αν ακόμη μιλάμε το 80% των σκουπιδιών θάβεται στη γη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μέτρα λοιπόν, τα σκουπίδια σου για να μπορείς να τα μειώσεις επίσης. Είναι το άλλο μέτρο της Ευρώπης που μας λέει. Οι μετρήσεις λοιπόν είναι το παν. Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Όσο αφορά τώρα λίγο για να πάω στο. Και γενικότερα θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε εργαλεία και δράσεις συγκεκριμένες για να δούμε και να αποτυπώσουμε το αποτέλεσμα της αλλαγής που θέλουμε να κάνουμε δραστικά όμως. Όσο αφορά τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, βεβαίως κάτω από τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαίως η καμπάνια η φετινή είναι μια πολύ ισχυρή καμπάνια προσανατολισμένη σε όλη την πολιτική και στρατηγική του τουρισμού. Δηλαδή, όσο αφορά στο το All You Want Is Greece, ό,τι θέλει στην Ελλάδα, θέλει ακριβώς να πει αυτό, ότι μετά από όλη την δραματική περιπέτεια που έχει ζήσει εσύ μελλοντική επισκέπτη, αλλά και Έλληνα, έλα σε μια χώρα που μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Ασφάλεια, τουρισμό σε τοπικό, locality, τοπικότητα, ζήσε σαν ντόπιος σε κάθε περιοχή αυτής της χώρας, γεύσου τη γαστρονομία την ελληνική που είναι μια τεράστια γκάμα που συμβάλλει στην ευεξία σου, αθλήσου, μπες μέσα σε εμπειρικούς σχηματισμούς, εμπειρίες μάλλον βιωματικούς μέσα από τον ίδιο τον τόπο, με λίγα λόγια, γεύσου την αυθεντική Ελλάδα. Και εδώ είναι που η καμπάνια εκεί στόχευσε. Επίσης στόχευσε με 4 μικρότερες καμπάνιες, όπως είπαμε, στο θαλάσσιο τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, ευεξίας τουρισμό κέντρικο, που είναι πολύ σημαντικό, και στην ουσία τη διεύρυνση της εποχικότητας. Δηλαδή, αν τα άλλα αυτά τα αναπτύξουμε, αυτόματα αναπτύσσεται και η διεύρυνση της εποχικότητας. Και αυτόματα αναπτύσσεται και η αναβάθμιση και η στήριξη και η προβολή λιγότερο διάσημων περιοχών. Άρα κάνουμε και μία διάχυση του τουριστικού μας προϊόντος με μεγαλύτερη δικαιοσύνη, ό,τι όσο αφορά και την οικονομία, θέλετε, του τόπου. Ένα παράδειγμα θα ήθελα να πω, πολύ σημαντικό, μάλιστα είναι και ο κύριος Παπάς εδώ, που συγχαρητήρια κύριε Παπά και για αυτή την η συμβολή σας αυτό με την Κλία, συμβάλλετε κι εσείς, για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης της Κέρκυρας, αλλά και του Ηρακλείου, από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αηφόρου Τουρισμού. Και προχωράμε προς τη δεύτερη. Το Δεκέμβριο του 20, και ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας, το Διαποντείο και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, αντίστοιχα και του Ηρακλείου, ένωσα τις δυνάμεις τους με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αηφόρου Τουρισμού, έχει επιλεγεί δηλαδή, έχουν επιλεγεί οι Δήμοι, και τη Διεθνή Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας Κλία για την αξιολόγηση του στόχων αηφορίας, με σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του αηφόρου τουρισμού. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας. Η αξιολόγηση λοιπόν του προορισμού της Κέρκυρας αλλά και Ηρακλείου που διεξάγεται από την GSTC με συγχρηματοδότηση από την Κλία θα παρέχει δεδομένα αναφοράς και θα αναζητήσει μεθόδους για την ισορροπημένη ανάπτυξη του τουρισμού, του αηφόρου τουρισμού στο νησί. Και αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Παπάς που θα αναπτύξει, φαντάζομαι. Τελειώνοντας, η Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ξέρουμε ότι είναι μια γη πάμπλουτη και ευλογημένη.
Είναι όμως η χώρα της ευεξίας επίσης, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Είναι η χώρα του FG. Είναι σημαντικό στοιχείο της και κεντρικό της στοιχείο η ελληνική μεσογειακή διατροφή ως πυρήνας του ελληνικού προϊόντος, τουριστικού προϊόντος. Σαφώς μπορεί να συμβάλλει και η ίδια η Ελλάδα στην κλιματική αυτή κρίση που έχει επηρεάσει τις οδιές, αλλά όχι την ποικιλία. Έχει ήδη και αυτή κάποια αναφορά σε αυτό. Οι πιο συνειδητές επιλογές στα βιώσιμα διατροφικά προϊόντα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, στα όρια του περιβάλλοντος που διασφαλίζουν το μέλλον. Και εδώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και προβάλλοντας όλη αυτή τη συζήτηση και δράση, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Η ελληνική γη μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας, κακά τα ψέματα. Αλλά και να μην ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε ισορροπία σε όλα, γιατί η ισορροπία είναι το κλειδί. Δεν έχουμε πλέον το περιθώριο να αποζημούμε τον πλανήτη. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι σε αυτό το νέο αφήγημα που ήδη συζητάμε, σε αυτό το νέο μοντέλο που βλέπουμε, και όταν λέω νέο, δεν λέω ότι πετάμε το παλιό, λέω ότι κρατάμε το χρήσιμο από το μοντέλο που είχαμε, αλλά σαφώς βλέπουμε προς τα μπροστά με ένα νέο μοντέλο τουρισμού. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη σαφώς ενός νέου μοντέλου τουρισμού, ενός μοντέλου που θα συνδέει την οικονομία της φιλοξενίας με την παραγωγική Ελλάδα, με επίκεντρο τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα της γης και όχι μόνο, προϊόντα μεταποίησης, λαϊκής τέχνης, οικοτεχνίας, ό,τι έχει σχέση με την τοπική παράδοση. Ενισχύουμε έτσι δύο άξονες. Ο ένας είναι τροφοδοτική αλυσίδα προς τα ξενοδοχεία, εστίαση, καταστήματα. Δεν είναι δυνατόν το 80% να έρχεται από εισαγόμενα προϊόντα στο τουριστικό μας κλάδο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν φωτεινές περιπτώσεις. Ο κ. Αγγελόπουλος είναι εκεί να μετρήσει εξαιρετικά. Και η κυρία Μάρβιδα Σκαλαντονάκη είναι από τις εξαιρετικά φωτεινές περιπτώσεις που σέβονται αυτό που λέμε η θα την ακούσουμε αμέσως μετά, κυρία Πρόεδρε. Και ο δεύτερος άξονας. Από τη μία λοιπόν τροφοδοτούμε το σύστημα του τουρισμού, φαντάζεστε τι οικονομία συμβαίνει σε αυτό, και από την άλλη ενδυναμώνουμε και προβάλλουμε τα εξαγωγικά μας προϊόντα, το μεγάλο asset που έχουμε στην Ελλάδα και έχουμε στο χέρι μας. Τελειώνοντας με αυτό λοιπόν, εύχομαι και η δυτική εκεί περιφέρεια, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, να βρει το νέο της brand και ακριβώς επειδή δεν είναι φθαρμένη, το προϊόν της να χτίσει ένα εξαιρετικά αηφόρο και δημιουργικό προϊόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την Πρόεδρο του ΕΟ, την κυρία Αγγερέκου. Ακούσαμε και την άποψη και την πρώτη θέση του Υπουργού Τουρισμού, του κυρίου Χάρη Θεοχάρη. Να περάσουμε τώρα στους ανθρώπους που κατά τεκμήριο βιώνουν τον τουρισμό. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται, βιώνουν τον τουρισμό όλα αυτά τα χρόνια με τεράστια εμπειρία. Θα ξεκινήσω από την κυρία Δασκαλαντονάκη για να μας πει από τι πάσχει και από τι χρειάζεται βοήθεια ο τουρισμός στην παρούσα φάση που χρειάζεται. Κυρία Δασκαλαντονάκη, έχετε το λόγο. Αν θέλετε, αν μας ακούτε, ανοίξτε το μικρόφωνο μόνο της κάμεράς σας, για να σας ακούμε κι εμείς. Όλο το ξεχνάω. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η Greek Hotel είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στη χώρα μας. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1970. Στην Αχαΐα επιλέξαμε να επενδύσουμε το 1996 με 97 μαζί με την γερμανική πολυεθνική TUI. Και εξαγοράσαμε το ξενοδοχείο Λακόπετρα, που βρίσκεται στην κάτω Αχαΐα, ένα ξενοδοχείο που το είχε δημιουργήσει ένας αυστριακός καινοτόμος επιχειρηματίας του τουρισμού, ο Βαρβαρέσος, που τον ξέρετε στην περιοχή, θα τον θυμάστε από παλιά, ένας άνθρωπος πρωτοπόρος που είδε μπροστά και επέλεξε την Αχαΐα να ξεκινήσει τον τουρισμό της Πελοποννήσου έξω από τα ιστορικά της μέρη. Το 2000 περίπου μας κατοχυρώθηκε η περιοχή της Κυλλήνης μετά από έναν παγκόσμιο διαγωνισμό τότε και έτσι βρισκόμαστε από τη δεκαετία του 90 περίπου στα μέρη σας. Ξεκινήσαμε πάντοτε μαζί με την γερμανική εταιρεία αυτή, η οποία στηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ελληνικό τουρισμό και σήμερα και από μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση και εκείνη όπως και όλοι μας, λόγω της πανδημίας. Την αγαπάμε πολύ την περιοχή σας, την έχουμε πιστέψει εμπράκτως, όμως είναι μια περιοχή η οποία είναι σε πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση τουριστικά και σίγουρα και οι δικοί σας τοπικοί άρχοντες, αλλά και η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να τη δει πολύ πιο ζεστά, διότι δεν είναι εύκολο.
Έχουμε κάνει πολύ μεγάλους αγώνες και στο αεροδρόμιο της Αράξου κατεβαίνουν charter flights από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή Ρωσία, Ουκρανία και διάφορες άλλες χώρες για μικρά χρονικά διαστήματα. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν πέρυσι. Είχαμε πολύ λίγες κτήσεις και μόνο ουσιαστικά από την Γερμανία, νομίζω, που μπορεί να κάνω λάθος, συγχωρέστε με, και καθόλου από την Ανατολική Ευρώπη. Το οποίο είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα για την περιοχή. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και για το 2021. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πολύ πιο σφιχτό πρόγραμμα συνεννοήσεων, κυρίως μεταξύ των τοπικών αρχόντων, της κεντρικής κυβέρνησης και βεβαίως των Υπουργείων Εξωτερικών κάποιων άλλων χωρών, ώστε να μην ξεχαστεί η Δυτική Πελοπόννησος από τον Χάρη. Υπάρχει μία περιοχή, παγκόσμιο σύμβολο, σύμβολο ελληνικό, αλλά πλέον σύμβολο και νεότητας, που είναι η Ολυμπία, με την καταπληκτική της ιστορία και το καταπληκτικό της περιβάλλον. Μια περιοχή που είχε πληγωθεί επίσης σχετικά πρόσφατα με τις φοβερές πυρκαγιές και όλος αυτός ο μύθος, όλος αυτός ο κόσμος, όλη αυτή η περιοχή δεν πρέπει να ξεχαστεί. Το λέω όχι προσπαθώντας να πω κάτι διαφορετικό, αλλά είναι κάποιες περιοχές στη χώρα μας που είναι περιοχές σύμβολα. Έτσι πρέπει να τις νιώθουμε. Και αν τις νιώθουμε έτσι, είναι βέβαιο ότι θα κάνουμε και αυτό που πρέπει. Στο κομμάτι το ξενοδοχειακό, θα ήθελα, είναι και ο κύριος Αγγελόπουλος, βλέπω στο στούντιό σας εκεί, που έχουν δημιουργήσει και οι άνθρωποι αυτοί μια πολύ μεγάλη ξενοδοχειακή υποδομή, λίγο πιο κοντά στον πύργο. Συγγνώμη, δεν είμαι και η καλύτερη στη γεωγραφία των ακτών μας εκεί. Είναι νομίζω οι τρεις μονάδες μαζί με το Robinson Club, που είναι επίσης δημιούργημα της γερμανικής TUI, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που στηρίζουν και φτιάχνουν ένα τόξο ξενοδοχειακό και επομένως τουριστικό για την περιοχή. Θα κάνουμε τα πάντα, το κάναμε και πέρυσι, θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε τουρίστες, πελάτες, ταξιδιώτες, περιηγητές στις περιοχές αυτές. Από το βήμα αυτό θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ντόπιους που τους έχουμε γνωρίσει από τις εποχές που φτιάχναμε τα ξενοδοχεία και που σήμερα τα λειτουργούν και είναι οι οικοδεσπότες μας. Είναι ένας καταπληκτικός κόσμος, ζεστός και φιλόξενος. Είναι συγκινητικό το πώς έχουν κρατήσει μέσα σε αυτή τη πολύ μεγάλη δυσκολία. Και από αυτό το βήμα, πραγματικά θέλω να πω στην πολιτεία, αφού είναι κοντά μας, ειδικά αυτές τις περιοχές που είναι πολύ πιο δύσκολες, να τις κοιτάξουμε γρήγορα. Πρέπει να τις κοιτάξουμε γρήγορα. Η σεζόν δεν θα είναι μεγάλη. Παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν αρκεί η διάθεση. Αυτά. Σε σχέση τώρα με την επόμενη μέρα της πανδημίας, δεν ξέρω πότε είναι η επόμενη μέρα της πανδημίας. Η πανδημία είναι εδώ, ξεκάθαρα. Είναι πολύ λυπηρό που η Ευρώπη λειτουργεί όπως λειτουργεί, κατά την γνώμη μου. Και δεν την εννοώ τη γνώμη μου προσωπικά, την εννοώ ως επικεφαλής αυτής της μεγάλης επιχείρησης. Είναι κρίμα να μπορεί ο Νεοϋορκέζος να πάει στη Καλιφόρνια, να μπορεί
το Οχάιο, να πάει στο Μίσιγκαν, να μπορούν όλοι αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στην Αμερική και εμάς οι κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές, να μην συμφωνούν όταν πρέπει, να μην επιτρέπεται, να το πω έτσι, η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Νομίζω ότι είναι αξίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές, αξίες ελευθερίας. Χωρίς αυτές είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πού ακριβώς ζούμε και γιατί. Και το λέω γιατί έχω έτσι και η κόρη μου είναι 20 χρονών. Ακούω όλα αυτά τα πράγματα από αυτά τα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί και ουσιαστικοί στις αξίες αυτές, πάνω στις οποίες έχει χτιστεί και ο τουρισμός. Το τουριστικό μοντέλο μας, το οποίο είναι ένα, νομίζω, πολύ απλό και κατανοητό μοντέλο. Άνθρωποι που εργάζονται θέλουν κάποιο χρόνο να ξεκουραστούν. Ειδικά οι άνθρωποι του Βορρά, είναι λογικό, που ζουν σε χειρότερες κλιματολογικές συνθήκες, να θέλουν να κατέβουν στον Νότο. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Η υποδομή μας είναι εξαιρετική, από τις καλύτερες. Οι άνθρωποι μας είναι από τους πιο κατρετισμένους. Είναι πολύγλωσσοι, κάτι που δεν θα το βρούμε εύκολα σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Νομίζω ότι έχουμε δουλέψει πολύ για αυτά. Αυτά που χρειάζεται. Από εδώ και πέρα, θέλω να ελπίζω μόνο και θέλω να αγωνιστούμε όλοι για αυτό, γιατί πρέπει, δεν γίνεται από μόνο του δυστυχώς, πρέπει να σταματήσουμε όλες αυτές τις απαγορεύσεις οι οποίες μας έρχονται. Πρέπει ο κόσμος σαφέστατα με σεβασμό στα υγειονομικά χαρακτηριστικά, για όλα τα άλλα επαγγέλματα γίνεται, μόνο για το δικό μας δεν γίνεται. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να πω. Κυρία Δασκαλαντωνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εκφράσατε μια αγωνία για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, για το άμεσο μέλλον, το φετινό μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Θέσατε τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή από το κράτος, από την επίσημη πολιτεία. Σας άκουσε με μεγάλη προσοχή και ο Υπουργός Τουρισμού, αλλά και η Πρόεδρος του ΕΟΤ. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αγγελόπουλο, εδώ στο στούντιο, να το πούμε έτσι. Κύριε Αγγελόπουλε, ζείτε κι εσείς, πραγματικά βιώνετε μέσα από τη δική σας θέση, είστε διευθύνων σύμβουλος σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, όπως το Αλντεμάρ, εδώ, στην Πελοπόννησο, πριν από τον πύργο λιγάκι, όλοι το γνωρίζουμε. Και θέλαμε να μας πείτε σε ποια σημεία εσείς προσωπικά επικεντρώνετε, ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία και μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Να ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση, είναι πολύ τιμητική. Να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Υπουργού και στο πρόσωπο της Προέδρου του ΕΟΤ και τον ΕΟΤ και το Υπουργείο, γιατί πραγματικά θα με συγχωρέσει ο Υπουργός, τον αποκαλώ καμιά φορά όταν μιλάω δημόσια πλασχέ, αλλά δεν έχω δει άνθρωπο να κάνει τόσα χιλιόμετρα να προσπαθεί να αποδείξει ότι είμαστε μια χαρά. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Και απέναντί μας να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να προσπαθούν να μας πείσουν για το ανάποδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι ουσίας, είναι καλή προσπάθεια. Τα δεδομένα δεν είναι εύκολα και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τρελές απαιτήσεις όταν οι συνθήκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί δεν μας επιτρέπουν να δούμε μια εβδομάδα πιο μπροστά. Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά, τα πράγματα έχουν γίνει όπως πρέπει να γίνουν. Θα συμφωνήσω με την κυρία Δασκαλαντωνάκη ότι χρειαζόμαστε μεγάλη προσοχή και στήριξη, γιατί δυστυχώς είμαστε ένα ευάλωτο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Δεχόμαστε πιέσεις από όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, γιατί η φιλοξενία δυστυχώς αγγίζει το σύνολο της χώρας. Άρα θέλουμε μία προσοχή παραπάνω, χωρίς να ζητάμε ως επέτες ή ως... Έχω ακούσει μια έκφραση κάποια στιγμή πέρσι ότι το κράτος δεν είναι πατερούλης. Δεν ζητήσαμε ποτέ από το κράτος να γίνει πατερούλης. Ζητήσαμε από το κράτος απλά να έχει το νου του στα παιδιά του. Σημαντικό. Και η διαφορά είναι για όποιον έχει κάνει τρίτη δέσμη. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο ήμασταν δέσμες. Δεν ξέραμε θεωρητικά και πρακτικά. Αυτά ήταν καινούργια, μοντέρνα πράγματα. Είστε ειλικρινείς γιατί δεν κρύβετε και την ηλικία σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουν υποθεί τα περισσότερα πράγματα. Θα ήταν κρίμα να πατήσω πάνω σε πράγματα που υπόθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι στον πρόεδρο του Ξενοχωρίου Επιμελητηρίου, τον Αλέξανδρο τον Βασιλικό, και στον πρόεδρο της ΠΟΚΣ, τον Γιώργο, τον Γρηγόρη τον Τάσιο, πρέπει να δώσουμε και εκεί τα συγχαρητήριά μας και να πούμε και το ευχαριστώ. Κάνουν τους αγώνες που πρέπει να κάνουν για την ελληνική ξενοδοχεία και μαζί με το Υπουργείο μας και τον ΕΟΤ κάνουν το έργο που καλούνται να κάνουν. Τι ζητάμε σήμερα, τι πρέπει να δούμε σήμερα.
να αναστρέψουμε μια παγκόσμια κατάσταση, δύσκολο. Να προσαρμοστούμε σε αυτήν, απαραίτητο. Να περάσουμε σε όλων των ειδών τα κοινά που έχουμε, είτε είναι οι εργαζόμενοι, είτε είναι οι προμηθευτές μας, είτε είναι οι διάφοροι άλλοι επιμέρους κλάδοι που εξαρτώνται από την φιλοξενία και, από τους οποίους εξαρτάται τη φιλοξενία, απαραίτητο επίσης. Ας μείνουμε όμως σε κάτι που άνοιξε η υπουργός μας. Είναι η μέρα περιβάλλοντος σήμερα, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα ποια είναι? Η επόμενη μέρα είναι η μέρα της βιωσιμότητας. Επειδή ο φίλος μου Γιάννης θα το εξαντλήσει και δεν θέλω να του πάρω τίποτα από ό,τι θα πει, θα μου επιτρέψετε να πω 4-5 πραγματάκια έτσι επιλεκτικά για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε την επόμενη μέρα. Καταρχάς, να ξεχάσουμε εντελώς την ορολογία τουρισμός. Ο τουρισμός έρχεται, φεύγει. Όχι. Το ταξίδι και η φιλοξενία είναι οι δύο άξονες στους οποίους πρέπει να χτίσουμε. Πρέπει να στηρίξουμε επαρκώς το ταξίδι, πρέπει να στηρίξουμε επαρκώς τη φιλοξενία. Εφόσον αυτά τα δύο είναι χτισμένα, ό,τι είναι δορυφορικά γύρω από αυτά τα δύο θα δουλέψει και θα δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει. Ακούω θεωρίες για τον εργαζόμενο remotely από ένα ξενοδοχείο ή αυτό. Εγώ, για να καταλάβετε, ούτε την ορολογία δεν συγκράτησα. Θεωρώ ότι το ταξίδι ως ταξίδι θα είναι πάντα στη ζωή μας και θεωρώ ότι η φιλοξενία θα είναι μέρος μιας καθημερινότητάς μας. Και αυτό το λέει ένας που προέρχεται από τον πιο φιλόξενο λαό που ξέρω, τουλάχιστον εγώ, μέχρι σήμερα στον πλανήτη. Άρα, χτίζουμε πάνω στη φιλοξενία, χτίζουμε πάνω στο ταξίδι. Μια άλλη συνθήκη. Τι άνθησε μέσα στην κρίση του κορονοϊού? Άνθησε η αγορά δεύτερης κατοικίας. Βέβαια. Μα ποια είναι η χώρα που είναι τελευταία στη δεύτερη κατοικία στη Μεσόγειο? Εμείς. Δεν έχουμε παραλίες, δεν έχουμε κλίμα, δεν έχουμε διατροφικά χαρακτηριστικά όπως τα περιέγραψε νωρίτερα η πρόεδρος του ΕΟΤ. Και πολύ καλύτερα ενδεχομένως και να μην το ξέρουμε κιόλας. Γιατί εγώ που ασχολούμαι με τη γαστρονομία πόσο καιρό, πρέπει να σας πω ότι άμα μου ρίξεις μπροστά ένα μπέργκερ, θα πάω στο μπέργκερ, συγγνώμη κιόλας. Αλλά δεν είναι η απάντηση σε αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε. Αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε έχει να κάνει με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που κολλούνται, πού? Στον υδροφόρο ορίζοντά μας, που είναι τίγκαστο φυτοφάρμακο σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει να το κοιτάξουμε κατά προτεραιότητα. Στο γεγονός ότι αξιοποιούμε τη γη μας, το 1/4 των φορών που τον αξιοποιούν οι Ολλανδοί και κάνουμε το 1/10 από τη παραγωγή του στρέμματος που κάνουν οι Ολλανδοί. Ναι, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Μα δεν έχουμε τις εκτάσεις, δεν έχουμε το κλίμα, δεν έχουμε τα νερά, δεν έχουμε τις δυνατότητες. Όλα τα έχουμε. Πρέπει να το διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται και να γίνεται το κύριο προϊόν που καταναλώνεται στην ελληνική τουριστική επιχείρηση, αντί πράγματι να εισάγουμε ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το 80% αυτού που καταναλώνεται στα ξενοδοχεία. Και αυτό γίνεται γιατί δεν έχουμε περάσει το eat fresh, eat local, eat seasonal, που είναι μια γραμμή που πρέπει να περνάει σε όλο τον κόσμο. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έχω ακούσει 12μηνο τουρισμό. Να με συμπαθάτε, αλλά εγώ αυτά τα ευχολόγια ούτε τα ακούω ούτε τα επαναλαμβάνω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε και εξάμηνο. Έχουμε κάθε λόγο να πάμε στο οκτάμηνο και ενδεχομένως σταδιακά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Η Ήπειρος θα κάνει άλλο μοντέλο τουρισμού και θα είναι μεγάλης διάρκειας. Εμείς θα κάνουμε μεγάλο παραθεριστικό μοντέλο τουρισμού που μπορεί να κρατήσει 8 μήνες και να είναι μεγάλο σε διάρκεια. Η κυρία Δασκαλοντονάκη το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στην Κρήτη το Νοέμβριο έχουμε 30 βαθμούς. 30 βαθμούς! Μα είναι ποτέ δυνατόν όμως το Νοέμβριο να είμαστε όλοι κλειστοί? Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και εκεί πάμε στο ταξίδι, η πολιτική εθέρων, η πολιτική στήριξη των αεροπορικών εταιριών κτλ. Η ανάπτυξη των αεροδρομίων. Ανέφερε πολύ σωστά η κυρία Δασκαλοντονάκη τον Άραξο. Ο Άραξος δεν είχε μπει στο ΦΕΚΟΣ διεθνές αεροδρόμιο και είναι αεροδρόμιο διεθνών αφήξεων. Αυτό είναι ένα. Δεν είναι λάθος, είναι αμέλεια. Οφείλουμε να μην έχουμε τέτοιου είδους αντιμετωπίσεις σε πράγματα που μας απασχολούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πού κολλάει αυτό με τη βιωσιμότητα? Μα η βιωσιμότητα περιλαμβάνει και οικονομικούς όρους και οικονομικές παραμέτρους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό είναι η βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα μετράει όμως και την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική υγεία και ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα μια κοινωνία να νιώθει περηφάνεια για το αντικείμενο με το οποίο απασχολείται και πολύ περισσότερο για το γεγονός ότι η περιοχή τους είναι χώρος στον οποίο θέλει να μείνει ο κάθε κάτοικός της. Δεν μπορεί να τελειώνει το λύκειο άλλος και να λέει θέλω να πάω στην Αγγλία, θέλω να πάω στην Αθήνα που είναι τρισχυρότερο για μένα.
Μην γελάτε, είναι τρεις χειρότερο. Έχουμε γεμίσει 5 εκατομμύρια στην Αθήνα και εμείς δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουμε. Και είμαστε εδώ πέρα στην Αχαΐα, η οποία μπορεί να φτιάξει 30 επαγγέλματα από σήμερα για αύριο, αλλά δεν το ξέρει. Αυτό είναι βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα επίσης είναι να μπορεί κανείς να αντιροπήσει την ροπή προς την τεχνητή νοημοσύνη με μία πραγματικότητα. Εμείς ως άνθρωποι χρειαζόμαστε 4 πράγματα. Να κοιμόμαστε, να τρώμε, να πίνουμε, γιατί άμα κάνουμε για πολιτική υδάτων, Γιάννη, το αφήνω σε σένα αυτό, άλλη κατηγορία, και να συναναστρεφόμαστε. Τι λέγανε όλοι, μας έλειψε η αγκαλιά. Μα μόνο η αγκαλιά είναι. Και η χειραψία. Πού να φτάσουμε στην αγκαλιά. Βιωσιμότητα είναι και κάτι άλλο. Οι ανισότητες. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο οι ανισότητες συνεχίζουν να είναι ισχυρές. Χρώματος, διακρίσεις. Διακρίσεις φύλου, διακρίση ηλικίας, οι χειρότερες και οι πιο έντονες αυτή την περίοδο. Σε όσους είναι ακόμα στην περίοδο του φεμινισμού ως αντίδραση στη διάκριση για το γυναικείο φύλο, έχετε μείνει 20 χρόνια πίσω. Η μεγαλύτερη διάκριση είναι σε αυτούς που έχουν αυτοάνωσες και χρόνιες παθήσεις και αυτούς που είναι μεγάλης ηλικίας. Ξυπνήστε και ελάτε στο κέντρο. Εδώ είναι η ζωή. Όταν φτιάξει κανείς ένα προϊόν τουριστικό το οποίο απαντάει σε αυτά, ήδη μιλάει για μία ροπή προς το μέλλον, αλλά με φορά που υπάρχει. Δεν χρειάζεται να την σχεδιάσουμε. Πάει μόνο του. Πάμε από πίσω. Και αυτό είναι ένα τουριστικό προϊόν, μελλοντικό τουριστικό προϊόν, το οποίο ο κορονοϊός το έχει βγάλει κατά προτεραιότητα μπροστά. Μας έχει δείξει κάτι που ήταν εκεί. Απλά πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτόν. Θα με επιτρέψετε δύο ακόμα σχόλια και ελπίζω να είμαι σύντομος και αρκετά περιεκτικός σε αυτά τα δύο. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Σε μια χώρα που έχει πληθώρα πηγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι η πρώτη, μην πούμε η πρώτη ήταν η αρχαία Ρώμη, αλλά τέλος πάντων είμαστε από τις πρώτες οι οποίες είχαν αντιμετωπίσει την ανάγκη συλλογής υδάτων στις Κυκλάδες ή στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο έχουμε κεραμίδια. Μαζεύαμε τα νερά, πέφτασε ένα βαρέλι σε μια γούρνα, σε μια ό,τι να είναι, και λέγαμε έχουμε νερά. Πού πήγε αυτό? Στις Κυκλάδες είχαμε τις στέγες φτιαγμένες σε μορφή γούρνας. Μια περιοχή που δεν έχει νερά μάζευε το βρόχινο νερό όποτε είχε την τύχη να το έχει και είχε νερά. Τώρα θέλουμε πισίνες στη Σαντορίνη, την οποία λατρεύω παρεπιπτόντως, αλλά δεν πάβει να είναι χαζό να έχεις πισίνα στη Σαντορίνη. Μικρά πραγματάκια τα οποία η παράδοσή μας, για να πούμε, Γιάννη με διορθώνεις αν κάνω λάθος, τα ανοίγματα στις Κυκλάδες ήταν με φορά ανάλογα με τους αέριδες και με φορά επίσης από πάνω προς τα κάτω για να δημιουργείται φυσικός αερισμός. Δεν χρειαζόταν κλιματισμός. Μιλάμε για πράγματα τα οποία ανήκουν στην παράδοσή μας, βάλαμε τα γυαλιά πρώτοι σε όλους και τι κάναμε? Τυφλωθήκαμε μόνοι μας. Μας τύφλωσε η τάση να ακολουθήσουμε τη νέα τεχνολογία όταν δεν την έχουμε ανάγκη. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να προσαρμόσουμε μοντέλα τεχνολογίας πάνω σε κάτι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ένα τελευταίο. Επειδή μου αρέσει να μιλάω για τους ανθρώπους της κοινωνίας και για τις σχέσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Το Ξενοδοχείο Επιμελητήριο έκανε μια προσπάθεια να βγάλει ένα νέο μήνυμα που το λέει φιλοξενία μου. Η φιλοξενία είναι υπόθεση όλων χωρίς να εξαιρείται κανένας. Εάν εγώ αποφασίσω αύριο το πρωί και χρησιμοποιήσω ξένα χέρια για να φτιάξω ένα ξενοδοχείο, χρησιμοποιήσω μόνο εισαγόμενα προϊόντα και δεν χρησιμοποιήσω αυτά που φτιάχνουν τοπική παραγωγή και γεωργοί. Και τελικώς το φυτέψω στην Ελλάδα το ξενοδοχείο, αλλά το συντηρώ με δυνάμεις ξένες. Μα είμαι ξένος στον τόπο μου. Είναι τυχαία η τοποθέτηση του προϊόντος στην Ηλία, ας πούμε, ή στην Κρήτη? Όχι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να ενσωματώσουμε τις δυνάμεις μιας περιοχής πάνω σε μια ξενοδοχειακή υπηρεσία εκεί που βρίσκεται και να καταλάβουν όλοι ότι όλοι χάνουμε και όλοι κερδίζουμε. Αυτό είναι το βιώσιμο μοντέλο της Ελλάδας για το μέλλον. Αυτό είναι που σήμερα, την περίοδο του κορονοϊού, ή το καταλαβαίνουμε ή καταλήγουμε να μετράμε απώλειες μέχρι το σημείο που η απώλεια θα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αγγελόπουλο και για τον τρόπο με τον οποίο το πολύ παραστατικό μας περιέγραψε το πού έγκυται ακριβώς το πρόβλημα σήμερα στον τουρισμό. Και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπά, είναι διευθυντής των Μετεράνιων, των γνωστών ξενοδοχειακών μονάδων.
Όχι ακριβώς, αλλά προς τα εκεί θα πάμε στο τέλος. Προς τα εκεί πάτε. Λοιπόν, να ευχαριστώ πρώτον καιρό για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια όλων των προηγούμενων ομιλητών. Νομίζω ότι πρόκειρο να πω ότι εγώ προέρχομαι από την Πάτρα, σπούδασα Πάτρα 10 χρόνια. Επομένως, την ξέρω την πόλη, μία όμως μη τουριστική πόλη. Όποιος πει ότι η Πάτρα είναι τουριστική πόλη, νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι η ερώτηση, η απάντηση θα την πάρουμε λίγο αργότερα. Επίσης, να ευχαριστώ πάρα πολύ, εκτός από τον Αλέξανδρο, πάρα πολύ επίσης και την πρόεδρο του ΕΟΤ, γιατί είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχω ανάγκη να πω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΤ μιλάει με αυτή τη γλώσσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, για να την καταλάβουν, το 99% των ξενοδόχων μας θέλουν δύο διδακτορικά. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αυτά που ξέρει ο Αλέξανδρος και αρκετοί, αλλά όχι πάρα πολλοί άλλοι, δυστυχώς μένουν στο μυαλό των λίγων και γι' αυτό ακριβώς και το training και το awareness και η εκπαίδευση και η μεταλαμπάδευση όλων αυτών είναι critical. Γι' αυτό και κάνει και πολύ ωραίο μάθημα, όπως το ξέρω, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θα πω το εξής. Εμείς λοιπόν είμαστε ο παγκόσμιος οργανισμός I4 τουρισμού. Εμείς το λέμε I4 και όχι βιώσιμο. Διότι βιώσιμο, πολλοί μπερδεύουν με τα βιώσιμα συμβόλαια που ακούσαμε στην προηγούμενη session. Δεν ξέρω πώς ήσασταν εδώ πριν. Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπράβο. Ενέργειες. Και τα βιώσιμα συμβόλαια. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για τουρισμό, για αυθεντικότητα, για εμπειρία, για όλα αυτά τα ωραία που ακούστηκαν, η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο οικονομική παράμετρος. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα ζούμε, τα ζήσαμε. Προσθέτω εδώ, επειδή είμαι και μηχανικός, δεν είμαι απλά από την Πάτρα ορμόμενος, ας το πούμε. Από τα πρώτα κτίρια που εμείς οι μηχανικοί λέμε όταν μιλάμε για I4 κτίρια βιώσιμα βιοκλιματικά ήταν της Κνωσού που είχε σύστημα γεωθερμίας για να κάνει πολλά πράγματα. Επομένως, παντού στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, τα υπόσκαφα, παντού υπάρχει τεχνογνωσία, όπως είπε πολύ καλά ο Αλέξανδρος. Αλλά δυστυχώς έχουμε καταναλωθεί να φτιάχνουμε κτίρια που είναι όχι η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα να πω το εξής. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που, όπως έχουν πει όλοι, είναι κρίσιμη. Δυστυχώς, πολλοί από εμάς και κυρίως οι άνθρωποι της φιλοξενίας, ενώ κυρίως οι ξενοδόχοι, να πω εδώ ότι και στο κομμάτι της Αλντεμάρ και στο κομμάτι της Γκρεκοτέλ ξέρω όλα τα ξενοδοχεία, οπότε έχω περάσει αυτό το στάδιο που μπορώ να μιλήσω μια γλώσσα τέτοια. Κατανοούμαστε πάρα πολύ στο operation και όχι κυρίως στο strategy. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Και το λέω αυτό γιατί εμείς, σαν οργανισμός, αυτή τη στιγμή κάνουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δουλεύουμε και στην Τουρκία, δουλεύουμε και στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και στην Αίγυπτο, δουλεύουμε στη Σαουδική Αραβία, δουλεύουμε σε Ελβετία, δουλέψαμε πρόσφατα. Ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Και δουλέψαμε και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και βλέπουμε τι γίνεται και στον ανταγωνισμό. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Μας έχει φάει δυστυχώς ή ευτυχώς το operation που είναι πολύ σημαντικό. Είναι cash flow, έτσι. Αλλά έχουμε ένα θεματάκι. Αυτό το θεματάκι λοιπόν εμείς το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και κλείνω. Δεν θέλω να πάρω παραπάνω χρόνο. Νομίζω ότι τα σημαντικά πρέπει να ακούσετε, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία. Ίσως είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω με τις εμπειρίες όλων των υπολείπων, αλλά αυτό που κερδίζουμε αυτή τη στιγμή ως εμπειρία στην Ελλάδα είναι το εξής. Σε αυτό που είπε η κυρία Γκερέκου, αυτή τη στιγμή τρέχουμε τρία πολύ μεγάλα έργα, τα οποία αφορούν προορισμούς της Ελλάδος. Εμείς βλέπουμε το bottom up που λένε, από κάτω προς τα πάνω. Η μία είναι το Ηράκλειο, η άλλη είναι η Κέρκυρα και η τρίτη είναι η Αθήνα. Μιλάμε με όλους, τριβόμαστε με όλους. Πρέπει να αξιολογήσουμε τι υπάρχει δυνατό και τι υπάρχει σε κατάσταση κρίσης. Γιατί μόνο να το αξιολογήσουμε αυτό και μόνο να μιλήσουμε με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, όλοι, τότε θα μπορέσουμε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν να αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα μέσα από τη δική τους αποφασιστικότητα, εμπειρία, γνώση και άλλων φυσικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν φοβερά παραδείγματα. Παραδείγματα και της Αλντεμάρ και της Γκρεκοτέλ είναι απίστευτα. Σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς το 95%, 97-99% των υπολείπων μπορούν να κάνουν κάτι με αυτά. Ή μπορούν να κάνουν κάτι ανάλογο. Ή μπορούν να κάνουν κάτι πολύ καλύτερο. Θεωρώ λοιπόν για μας τουλάχιστον ότι το κρίσιμο στοίχημα θα παιχθεί στους μικρούς προορισμούς και στους μεσαίους. Οι μεγάλοι με τον άλφα τρόπο θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Οι μικροί και οι μεσαίοι είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ καλό ότι η πανδημία δυστυχώς είναι εδώ ακόμα. Έδωσε όμως ένα πολύ σύντομο χαρακτηριστικό. Η αηφορία, όπως την καταλαβαίνουμε, ή η βιωσιμότητα για κάποιους άλλους, έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά που δίνει σε προορισμούς, οι οποίοι είναι είτε μπουτίκ, είτε μικροί, είτε πιο αηφορικοί γενικότερα, είναι πιο ανθεκτικοί.
είναι πιο δυνατοί, έχουν να πούνε κάτι πολύ ωραιότερο και πολύ πιο ολοκληρωμένο πολλές φορές. Και ο στόχος, πιστεύω, αυτή τη στιγμή της πολιτείας και όλων των ανθρώπων του τουρισμού θα είναι να ενισχύσουν αυτό το αφήγημα. Η Ελλάδα είναι αυτό το αφήγημα. Η Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είναι, να πω, 2-3 χιλιάδων κλίνες που υπάρχουν κάπου. Δεν είναι αυτό το αφήγημα, μα συντηρεί, αλλά πιθανόν δεν είναι αυτό. Έτσι. Επομένως, λοιπόν, νομίζω ότι το μήνυμα είναι πολύ θετικό. Νομίζω ότι θα αλλάξει η κλίμακα, αλλά μην ξεχνάμε τη στρατηγική. Νομίζω, από την εμπειρία που έχω γύρω-γύρω, ότι είμαστε και τυχεροί. Δείτε γύρω μας ακόμα πώς είναι τα πράγματα. Δείτε την Τουρκία. Την Τουρκία. Ε? Να είναι λοιπόν, καλά. Να είναι καλά. Επομένως, επειδή δεν πρέπει να παίζουμε με την τύχη μας, καλό θα είναι να το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα αυτό. Και νομίζω ότι τα πολλά και τα σημαντικά βήματα θα γίνουν. Είμαι πολύ, τουλάχιστον εμείς ως οργανισμός, είμαστε πολύ ευτυχείς που βλέπουμε ότι η συζήτηση είναι κυρίαρχα στην αηφορία. Δεν είναι πουθενά αλλού πια. Είναι mainstream, δεν είναι niche market. Και νομίζω από εδώ και πέρα ότι θα ακούσουμε τα καλύτερα και πιστεύουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία και μπορούν να τη δώσουν στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και εσείς προσθέσατε με τον δικό σας τρόπο αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει και η επίσημη πολιτεία και ο Υπουργός, αλλά και η κυρία Γκερέκου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτό τον κύκλο, θα ήθελα να δώσω, επειδή είναι και περιορισμένος ο χρόνος του κυρίου Υπουργού, για λίγα λεπτά να δώσει κάποιες απαντήσεις, κύριε Θεοχάρη, εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις, κυρίως από το μήνυμα που έβγαλε η κυρία Δασκαλαντωνάκη. Τι θα γίνει με τους περιορισμούς? Μεγάλες χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, μας έχει βγάλει από την πράσινη λίστα. Είναι ένα χτύπημα αυτό. Ξέρω πολύ καλά ότι κάνετε προσπάθειες να βγούμε από την λίστα την πορτοκαλί και να μπούμε στην πράσινη. Είχατε επισκεφτεί και τους ομολόγους σας στη Μεγάλη Βρετανία πριν από 15 μέρες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, απαγορευτικό για τον τουρισμό φέτος? Κοιτάξτε, ποτέ δεν είπαμε ότι η κατάσταση θα είναι εύκολη φέτος. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει όλοι μας να το κατανοήσουμε. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει ένα μεγάλο ατού μαζί της, στις βαλίτσες που κουβαλάω όπου πηγαίνω. Και αυτό είναι το συνολικό μας σχέδιο. Το σχέδιό μας είναι πάρα πολύ οργανωμένο, πολύ ουσιαστικό. Τουλάχιστον στον τομέα του τουρισμού δεν κάναμε μπρος πίσω. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα ότι θα ανοίξουμε, την άλλη Δευτέρα και την Παρασκευή το παίρναμε πίσω. Ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι. Όταν στις 9 Μαρτίου στην ΙΔΕΜΠΕ είπαμε ανοίγουμε 14 Μαΐου, εγώ σας βάζω στοίχημα, κανένας από εδώ από το πάνελ δεν το πίστευε, γιατί δεν το είδα να μην το πιστεύει και κανένας στο εξωτερικό και κανένας στην υπόλοιπη Ευρώπη, οπότε δεν είναι παράξενο να μην το πιστεύουν. Γι' αυτό έπρεπε να κάνουμε κινήσεις και σταδιακή άρση και όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να ανοίξουμε σταδιακά. Και ξαναλέω, θυμίζω ότι η ουσία του επιχειρήματός μας και η δύναμή μας είναι ότι ανοίγοντας έχουμε μείωση των κρουσμάτων. Αυτό το ξέραμε, το υπολογίζαμε και γι' αυτό βαδίζουμε στον δρόμο αυτό με μεγάλη σιγουριά. Βλέπουμε σταδιακά μία βελτίωση σιγά σιγά της εικόνας. Η Γαλλία μας έβαλε στην πράσινη λίστα. Η Δανία έβαλε το μεγαλύτερο μέρος του Πελοποννήσου στην πράσινη λίστα. Σήμερα έχουμε ανακοινώσει έναν νέο επιδημιολογικό χάρτη, ο οποίος δίνει όλες τις παραμέτρους ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια από τη χώρα μας, όλες τις παραμέτρους για το πού βρίσκεται κάθε περιοχή. Και αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί και εκείνα τα κίνητρα ώστε οι περιοχές αυτές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, είτε αυτές λέγονται εμβολιαστικές επιδόσεις, το ποσοστό του πληθυσμού που εμβολιάζεται, είτε λέγονται τήρηση των μέτρων, γιατί ξαναλέω ότι αυτό είναι το εισιτήριό μας στη διάρκεια. Και φυσικά έχουμε μια σειρά από ζητήματα σε μια σειρά από χώρες. Αν θέλετε, τα τρία σημεία είναι τα πιο ασαφή αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις χώρες. Το πρώτο είναι της Ρωσίας. Είναι μια αγορά που η κυρία Δασκαλαντωνάκη την ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι μια αγορά την οποία έχει δουλέψει όταν δεν την ήξερε κανένας. Είναι ένας πρωτοπόρος του ανοίγματος της χώρας μας προς την αγορά των ανατολικών χωρών και ιδιαίτερα της Ρωσίας, αλλά βέβαια και ο κύριος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, σε αυτή την αγορά είχαμε μια τεράστια πρόοδο από την στιγμή της επίσκεψής μου, με αποκορύφωμα αυτή την περίοδο να ανοίγουμε και τα τσάρτερ και έτσι να μπορούμε με μια αισιοδοξία να πούμε ότι έχουν μπει κάποια βήματα
δειλά στο άνοιγμα αυτής της αγοράς. Έχουμε ακόμα ζητήματα, κυρίως με το κομμάτι της Σκανδιναβίας, αν θέλετε, ή από το Βέλγιο και προς τα πάνω, έτσι. Και γι' αυτό θα βρεθώ την επόμενη εβδομάδα και στην Ολλανδία και στη Δανία και στη Σουηδία σε μια προσπάθεια να δούμε τα ζητήματα και πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Και τέλος έχουμε το ζήτημα της Μεγάλης Βρετανίας. Εδώ θα μου επιτρέψετε να είμαι αυστηρός με την ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι πρόβλημα της χώρας μας. Είναι πρόβλημα της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι προφανές ότι είναι ευάλωτη. Είναι προφανές ότι δεν έκλεισαν τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να χειριστούν το προηγούμενο διάστημα, είτε λέγονται πτήσεις από χώρες που μπαίνουν οι μεταλλάξεις, είτε το αν η μία δόση που είναι η βασική του στρατηγική. Χθες βγήκε μια μελέτη πάνω στην οποία στηρίχθηκαν για να κλείσουν τα σύνορά τους, ότι με τη μία δόση που κατά το κλήριο έχουμε κάνει στον περισσότερο πληθυσμό δεν καλύπτονται απέναντι στην μετάλλαξη, ενώ η χώρα μας έχει ακολουθήσει μια διδοσική στρατηγική. Έχουμε πολλούς περισσότερους από τις περισσότερες χώρες Ευρώπης με ολοκληρωμένες τις δύο δόσεις, γιατί αυτή ήταν η στρατηγική μας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι νιώθουν ευάλωτοι και δεν μπορούν να ανοίξουν με σιγουριά. Η χώρα μας ανοίγει με σιγουριά και αυτό, να ξέρετε, θα πρέπει να το δούμε θετικά. Το πλήγμα λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί κανένας να το παραγνωρίσει. Είναι μεγάλο, αλλά είναι πλήγμα για όλο τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Δεν είναι πλήγμα για τη χώρα μας. Είναι μια κατάσταση την οποία είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε, καθώς μια μεγάλη αγορά, πηγή τουριστών, μια μεγάλη αγορά βρίσκεται ακόμα σε μια δύσκολη υγειονομικά κατάσταση. Δεν είναι η Βρετανία σε καλύτερη θέση από την η Ευρώπη, ενώ ελπίζαμε ότι αυτό θα ήταν, ας το πούμε αν θέλετε, ότι ήταν η εικόνα που παίρναμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι για μας η αγορά της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι μια αγορά στόχος, δηλαδή κάνουμε τις κινήσεις εκείνες οι οποίες θα, ανάλογα με το τι συμβαίνει στο χάρτη, να κινηθούμε πιο γρήγορα. Είναι μια αγορά που ακόμα και τώρα στηρίζει τον κύριο Αγγελόπουλο, για παράδειγμα, ο οποίος ακόμα και τώρα την δουλεύει εντατικά. Μάλιστα, έχει γεννήσει και στελέχη ο κύριος Αγγελόπουλος στη ρωσική αγορά. Οι άνθρωποι του έχουν φύγει και δουλεύουν τώρα και σε ταξιδιωτικές εταιρείες και εκπροσωπούν και συνεχίζουν να είναι οι γέφυρες. Άρα δεν είναι ότι δουλεύει ο ίδιος, είναι ότι έχει γεννήσει και περαιτέρω νέες γενιές τελεχών οι οποίες στηρίζονται. Είναι μια αγορά πολύ σημαντική με τις ιδιαιτερότητες της, με τα ζητήματά της. Θα δουλέψουμε λοιπόν όλο το καλοκαίρι σε έναν δύσκολο χάρτη της αγοράς. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε ούτε μία μέρα, ούτε μία πέτρα που δεν θα την γυρίσουμε, όπως το κάναμε ως τώρα. Χρειαζόμαστε σύμμαχο όλη την αγορά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εκείνα τα δεδομένα, τα επιχειρήματα, τα νούμερα, τα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να πείσουν και τους τελευταίους υγειονομικούς. Θα σας δώσω το τελευταίο παράδειγμα, το χαρακτηριστικό. Με ξέρανε οι δικοί μας υγειονομικοί, επιδημιολόγοι, γιατί κάθε Παρασκευή συνδέομαι μαζί τους και τους εξηγώ και προσπαθώ να τους πείσω. Τώρα με ξέρουν και οι επιδημιολόγοι της Ρωσίας, η κυρία Πόποβα, ο ένας ο άλλος. Δηλαδή, πια δεν ασχολούμαστε με τον τουρισμό, ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός του τουρισμού. Θα το κάνουμε όμως, χωρίς να αφήνουμε, κλείνω με δύο λόγια, γιατί δεν είπα πολλά για την βιωσιμότητα εγώ και ο κύριος Παπάς και η Άντζελα, φυσικά και όλοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Φυσικά, ο στρατηγικός μετασχηματισμός του προϊόντος μας δεν μπορεί να μείνει πίσω. Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι ευκολότερο, γιατί ακριβώς η πίεση της καθημερινότητας μπορεί να είναι λίγο μικρότερη, άρα να μπορείς να δεις και πιο μακριά. Από κάποιες άλλες σκοπιές είναι δυσκολότερο, καθότι ποιος μπορεί να σκεφτεί στρατηγικά όταν η πίεση των χρεών, των γραμματείων, των προμηθευτών είναι τόσο μεγάλη και δεν βλέπει τις αγορές να ανοίγουν και τους πελάτες να έρχονται. Συνεπώς, θα το δουλέψουμε όλο αυτό όλοι μαζί, και τα πιο μακροπρόθεσμα και στρατηγικά, αλλά και τα πιο ουσιαστικά και πιεστικά, όχι ουσιαστικά, πιεστικά, που έχουν σχέση με μια
άλλη έννοια της βιωσιμότητας. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο περιβάλλον. Η βιωσιμότητα είναι ο πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός μπορεί να αλλάξει και να γίνει πεθαμένος πολιτισμός απλώς και μόνο φορεσιές για να τις δείχνουμε για φωτογραφίες, γιατί αυτό δεν είναι ζωντάνια. Και αυτός ο πολιτισμός, και αυτή η άσχημη καταστροφή μπορεί να επέλθει αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Αλλά θυμηθήκαμε, και πολύ σωστά πιστεύω, ότι η βιωσιμότητα είναι κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, όταν δεν έχει κανένας δουλειά σε μια ατομική κοινωνία, προφανώς δεν μπορεί να πείσει στον κόσμο να ασχοληθεί με αυτό. Άρα, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα θα είναι μπροστά μας και θα πρέπει να δουλεύουμε εντατικά σε αυτές. Κύριε Υπουργέ, να είστε σίγουρος ότι συμμάχους έχετε όλους εμάς, όλη την κοινωνία, γιατί αυτό θέλουμε το καλύτερο για τον τουρισμό μας. Είναι η πηγή εσόδων, είναι ο μεγάλος κουμπαράς που είπα και στην αρχή. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει κάτι σε αυτά που ακούστηκαν από τους συνομιλητές μας, η πρόεδρος του ΕΟΤ, η κυρία Γκερέκο, που έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας ακόμη, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, κυρία Πρόεδρε. Ανοίχτε, αν θέλετε, το μικρόφωνο σας για να σας ακούμε. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη συμμαχία που θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τη δημιουργούμε, τη δημιουργική αυτή συνεργασία, ένα πολύ σημαντικό ρόλο, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, παίζει η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Μαζί με τους ανθρώπους του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, τους εργαζόμενους κτλ. Αλλά όλο αυτό θα πρέπει να είναι μαζί. Δηλαδή, η ομάδα κρούσης πρέπει να έχει αυτή τη συγκολητική ουσία που λέγεται αυτή η οικονομία της φιλοξενίας και η απόλυτη συναντήληψη ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τα δεδομένα του παρελθόντος, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και ότι η αειφορία, σαν πολιτική και στρατηγική, είναι όχι μόνο ο μονόδρομος, είναι η λεωφόρος μας. Και θα βρούμε τους τρόπους και τα εργαλεία για να μπορέσουμε σιγά σιγά και σταδιακά να επιτευχθεί αυτό το μεγάλο επίτευγμα για τη χώρα μας. Να γίνει η χώρα μας ένα παγκόσμιο κέντρο πολιτιστικού αειφόρου τουρισμού. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο όραμα που αφορά όλους μας και όλους μας μας αγγίζει, νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκερέκου. Μια τελευταία άποψη από την κυρία Δασκαλαντονάκη για να ολοκληρώσουμε τον τρίτο και τελευταίο κύκλο μας. Ελάχιστα λεπτά, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, κυρία Δασκαλαντονάκη, να μας πείτε από αυτά που ακούσατε από τον κύριο Υπουργό και από την πρόεδρο του ΕΟΤ, αλλά και από τους υπόλοιπους συνομιλητές μας. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν αναφέρεται η πραγματικότητα, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αυτό είναι κριτική προς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει να είναι στην πρώτη γραμμή της άμυνας της χώρας μας, ίσα-ίσα. Αυτό, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες ή παρεξηγήσεις. Και θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο, μία ευχή. Να ακούγεται ο Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδος από την κυβέρνηση την εκάστοτε, πάντοτε, σαν ένας από τους πρώτους υπουργούς της χώρας μας. Περίφημο είναι αυτό το μήνυμα που στέλνετε, κυρία Δασκαλαντονάκη. Κύριε Αγγελόπουλε. Θα χτίσω ακριβώς πάνω σε αυτό το μήνυμα, το ότι είναι τελευταίο τη τάξη Υπουργείο, το Υπουργείο Τουρισμού, ενώ είναι το νούμερο ένα. Βεβαίως. Ενώ είναι ο νούμερο ένα κλάδος της εθνικής οικονομίας, είναι παράδοξο. Οπότε θα χτίσω ακριβώς πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Δασκαλαντονάκη. Είναι η ώρα να ανέβει το Υπουργείο μας στη θέση που έχει στην πραγματική οικονομία. Και κύριε Παπά. Νομίζω ότι πρέπει να στηριχτούμε σε αυτό που έχουμε ως άνθρωποι και ως πολιτισμός. Και ο πολιτισμός είναι πολλά πράγματα, όπως υπόθηκε, και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε το βιώσιμο αειφόρο μέλλον του ελληνικού τουρισμού, κοιτώντας μέσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Παπά, ευχαριστώ τον κύριο Αγγελόπουλο, βεβαίως τον κύριο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Άντζελα Γκερέκου και βεβαίως και την κυρία Μαρή Δασκαλαντονάκη. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Κρατάμε όλα τα θετικά, κρατάμε όλες τις προσπάθειες που κάνετε για τον ελληνικό τουρισμό όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εδώ είμαστε μετά την COVID εποχή. Να τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.